ιδιαίτερα. Διότι γνωρίζουμε τους σχετισμούς που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα. Λοιπόν, και κατόρθωσε για τρίτη φορά στα χρονικά της μεταπολίτευσης η Χαλκιδική να πρασινίσει. Ναι. Βεβαίως, αξιολογότατο το ψηφοδέλτιο, όλοι δουλέψανε, πρώτοι υποψήφοι και έπειτα όλοι εμείς, ναι. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν η σημαία, η φωτογραφία, η σφραγίδα του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό το λέτε τώρα με κάποιο υπονοούμενο, επιτρέψτε μου να επιχειρήσω να σας μεταφράσω. Όχι, δεν έχω κανένα αυτή υπονοούμενο. Αυτή σας η αναφορά τώρα παραπέμπει σε πρόσωπα, στη Χαλκιδική. Όχι, όχι, όχι. Αξιολογώ τα πράγματα με το μάτι το δικό μου. Δεν είναι καμία έτσι μπηχτή για κανένα πολιτικό πρόσωπο της Χαλκιδικής. Μάλιστα. Θα σας ενδιαφέρει να είστε υποψήφιος. Στις εκλογές που θα έρθουν ή σε αυτές που πέρασαν. Που πέρασαν. Ναι, φυσικά. Και πώς το αντιμετωπίσατε που δεν συμπεριληφθήκατε στο ψηφοδέλτιο? Κοιτάξτε να δείτε. Για μένα ήταν μεγάλη τιμή και μου δίνετε το βήμα να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους μου της Νομαρχιακής Επιτροπής που με τίμησαν και με πρότειναν με ομόφωνη πρόταση. Λοιπόν, αυτό και μόνο με ικανοποιεί και μου αρκεί, θα έλεγα. Λοιπόν, το ναι, κανονικά δεν θα έπρεπε να σας αρκεί. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Σακελάρη, μην στρογγυλεύουμε τα πράγματα. Δεν θα αποφύγω το ερώτημά σας. Δεν θα το αποφύγω. Έτσι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μετά την ανακοίνωση της πρότασης, εγώ δεν αυτοπροτάθηκα, δεν έκανα αίτηση. Σωστά, σωστά. Αυτοπροτάθηκα. Ακριβώς. Μαζί με άλλους 4 συντρόφους μου. Είναι γνωστό. Λοιπόν, από την επομένη ημέρα, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, μετά τη συνεδρία της Νομαρχιακής Επιτροπής, που διέρευσε η πρόταση και έμαθα ότι ήμουνα ένας από τους προτινόμενους, ναι. Και μάλιστα με χωρίς καμία απολύτως ένσταση ή επιφύλαξη, ήλπιζα ότι θα αξιολογηθώ. Αυτό ακριβώς. Και θα αξιολογούμενα θετικά. Mm-hmm. Λοιπόν, και μέσα από αυτή την αξιολόγηση προσδοκούσα ότι θα είμαι υποψήφιος. Τη Δευτέρα το βράδυ όμως στα τοπικά κανάλια και αν δεν κάνω λάθος και στο δικό σας και στο ναι. Άλλο εδώ του νομού ναι. Υπόθηκε ότι η υποψηφιότητα του Αργύρου του Λαφαζάνη είναι κλειδωμένη, θεωρείται κλειδωμένη. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Μετά από αυτό κατάλαβα, μπήκε στο μυαλό μου ότι εγώ, ο Μάκης ο Μουτάφης, δεν χωράμε διότι είμαστε κεντρικής Χαλκιδικής. Δηλαδή έβλεπα η άλλη υποψηφιότητα, διότι οι δύο ήταν εξοφίτσιο γυναίκες, συν ο Γιάννης ο Τρεβελέγκας 3, άρα και ο Αργύρης που είχε κλειδώσει τη θέση του 4, έπαιζε μία θέση ακόμη. Έβλεπα ότι θα ήταν κάποιος υποψήφιος από τη Βόρεια. Όχι από τη Σιθωνία, ναι, ή ναι. Από την Καλαμαριά. Ναι. Τώρα, τελικά επιλέχτηκε να υπάρχει δεύτερος υποψήφιος από τον Πολύγυρο. Ποιοι είναι οι λόγοι και γιατί, δεν τους γνωρίζω. Εσείς μπορεί να υπάρχουν σκεπτικά, ναι. Τα οποία είναι πιο σοβαρά από τις σκέψεις που κάνουμε ορισμένοι. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η επιλογή της δεύτερης υποψηφιότητας στον ίδιο χώρο, στον ίδιο τόπο, λειτουργήσε θετικά, βέβαια εκ του αποτελέσματος αυτό φαίνεται. Εκ του αποτελέσματος θετικά, αλλά μπορώ να πω ότι θα λειτουργούσε και καλύτερα αν είχε μια γεωγραφική διασπορά. Γι' αυτό είπα πριν, όταν άκουσα το όνομα του Αργύρη ότι είναι κλειδωμένο, θεώρησα ότι Γαλάτιστα και Πολύγερος δεν χωράνε από μία υποψηφιότητα. Αντίστοιχα και ο Μάκης ο Μουτάφης που είναι Πολύγερος. Χώρισε η ίδια από τον Πολύγερο δεύτερη υποψηφιότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλα καλά καμωμένα, το αποτέλεσμα καλό, εντάξει. Καλά, δεν θέλετε να το συνεχίσετε. Εντάξει, όχι, όχι, είναι... δεν έχω όχι, να πω τίποτα. Εντάξει, εντάξει, δεν είναι... έχω να προσθέσω κάτι διαφορετικό. Ναι. Πάντως, κάτι επιπλέον. Πάντως ήταν η δεύτερη φορά που το επιχειρήσατε, αν θυμάμαι καλά. Η δεύτερη ήταν ή η τρίτη. Κοιτάξτε, για μένα ήταν η τέταρτη φορά. Η τέταρτη. Που προτάθηκα. Ναι. Προτάθηκα το 1993. Η τέταρτη φορά. Προτάθηκα από μέλη του εκτελεστικού γραφείου στην αντικατάσταση του Χρήστου Πάχτα τότε, το 2004. Στη συνέχεια το 2007 προτάθηκα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Ούτε και τότε δεχτήκα έστω ένα τηλεφώνημα. Λοιπόν, και τελευταία φορά η τέταρτη ήταν τώρα το 2009 που προτάθηκα από την Νομαρχιακή Επιτροπή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φαντάζομαι, υποψιάζομαι ότι κάποιο μακρύ χέρι της Χαλκιδικής που φτάνει μέχρι την κεντρική διοίκηση του κόμματος στην Αθήνα μπορεί και φτιάχνει τα ψηφοδέλτια.
Μάλιστα. Αυτό το μακρύ χέρι πρέπει να το αναζητήσουμε σε ποιους χώρους για να το ανακαλύψουμε κι εμείς? Στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ναι, σαφώς στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά σε ποιο επίπεδο? Βουλευτικό, νομαρχιακής επιτροπής, πού? Εάν σας πω και όλα αυτά, δεν μένει να πω και το όνομά του. Μάλιστα, καλώς. Ήσασταν περιφερειάρχης και τώρα με την αποστολή των βιογραφικών έχετε ενδιαφέρον να θέσετε εκ νέου υποψηφιότητα για μια θέση Γενικού Γραμματέα? Ναι, έχω υποβάλει την αίτησή μου έγκαιρα. Για ποια θέση? Από τις πέντε που είχαμε το δικαίωμα να επιλέξουμε, επέλεξα τρεις. Και αν θέλετε μπορώ να τις ανακοινώσω. Ναι, πείτε τις. Η μία είναι η περιφέρεια στην οποία υπηρέτησα, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η άλλη είναι η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, που εν πάση περιπτώσει και αν αξιολογηθώ θετικά δεν έχω ελπίδες, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει ένα ηθικό ασυμβίβαστο. Ναι, ναι. Λοιπόν, και η τρίτη γραμματεία που επέλεξα είναι το Μακεδονίας Θράκης. Υπάρχει Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης. Μάλιστα. Καταργήθηκε ως Υπουργείο, αλλά παραμένει ως Γενική Γραμματεία. Μάλιστα. Πότε αναμένετε τα αποτελέσματα, γιατί εδώ υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση και μια δυσλειτουργία, πρέπει να σημειώσω? Κοιτάξτε, είναι μια πρωτόγνωρη αλλά θετική διαδικασία και έχει όλες αυτές τις παρενέργειες που βλέπουμε από μέρα σε μέρα. Όχι τόσο εγώ επειδή ενδιαφέρομαι και οι άλλοι συνυποψήφοι, αλλά κυρίως και ο κόσμος και γενικότερα η κοινή γνώμη αδειμονεί να μάθει ότι επιτέλους θα κλείσει το θέμα αυτό. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω, προσωπικά δεν έχω ενημέρωση. Ό,τι ακούω από τα μέσα ενημέρωσης, δεν έχετε αυτό κάτι γνωρίζω, ναι. Ωραία. Λοιπόν,